ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, που το 1999 διεκδίκησε το δικαίωμά του να υψώσει την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ως άξιος δικαιούχος για να είναι σήμερα απόφυτος της ιατρικής σχολής, ολοκληρώνοντας και την ειδικότητά του στην ψυχιατρική, και που η ταινία «Με λένε Στέλιο», εμπνευσμένη από τη ζωή του, φωτίζει τα προβλήματα της κοινωνικής αποδοχής διαφορετικότητας αλλά και τις πτυχές καθημερινότητάς του ως αμαία. Ήταν η αιτία για να αλλάξει ο νόμος τότε που δεν επιτρεπόταν να σηκώσουν σημαία τα άτομα με αναπηρία, ως τέλος. Είναι ο δικός μας, ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Δικηγόρος που διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί τα όνειρά του. Είναι κάθε άτομο με αναπηρία, καθημερινός πρωταγωνιστής και νικητής της ζωής. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθένα από εμάς, την ίση συμμετοχή στο κοινωνικό γύρναστε και το θεμελιώδες δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες, στην ισοτιμία και στην ισονομία. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα ήταν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Όταν πέφτουν τα φώτα της Ολυμπιάδας, ξεκινάει η Παραολυμπιάδα, στην οποία λαμβάνουν μέρος άτομα με αναπηρία. Πιστέψτε με, η Παραολυμπιάδα μπορεί να μην τη χάνει τη δημοσιότητα της Ολυμπιάδας, όμως είναι εξίσου επίπονη και δύσκολη. Θα φωνάξω κοντά μας τον προπονητή Μιχάλη Νικόπουλο της Βαρδίας Κοζαρή, να μας μιλήσει για την. Βλέπετε εκτός από μπότσια χορεύουμε κιόλας. Το μπότσια το κάνουμε βέβαια λίγο καλύτερα και έχουμε κάποια μετάλλια, κάποιες επιτυχίες. Και τη συνέχεια λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο, γιατί όπως ξέρετε ένα μετάλλιο δεν έχετε εύκολα. Έχετε μετά πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια και πολλές προπονήσεις. Με τη Μαριλένα γνωριστήκαμε το 2004 στο Ειδικό Γυμνάσιο Ηλίου. Και από το 2005 μαζί με την κίνηση του Πιντέου συμμετέχουμε στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Το 2009 πήγαμε στην Εθνική Ομάδα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμιο κύπελο, χρυσά μετάλλια και φέτος ήρθαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Με ένα χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό της κατηγορίας BC3 μαζί με τους δύο συναθλητές της, τον Πανανό και τον Πολυχρονίδη, που θέλω για να χειροκρότημα και για αυτούς. Δεν σας συμβάζω άλλο, ελπίζω να απολαύσουμε το βίντεο, είναι 5 λεπτά. Στεφανιλιάς.
και εμείς θα είμαστε αγνώμονες αν δεν τιμούσαμε τους δικούς μας αθλητές. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο κύριο Ζενέτο να έρθει να απονείμει τη μυθική πλακέτα στη Μαριλένα Κοταλή. Να βάλει ένα νέο άνθρωπο με πρόβλημα όρασης αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής. Ο κύριος Αβουλάς, μόλις τα 24 του χρόνια, κατάφερε να εμπνεύσει όλες τις δομές της κοινωνικής υπηρεσίας και με σλόγγαν «Το όλοι μαζί μπορούμε», ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας τι μπορεί να κάνει ένας ανάπηρος όταν τους δίνονται ευκαιρίες. Δεδομένου ότι ένα από τα χαρίσματά του είναι η ευφράδια λόγου, θα τον παρακαλούσα να έρθει να μας μιλήσει για τη σημερινή μέρα. Φανταζόμουν, καλησπέρα σύγκρο, μυστική τη σημερινή εκδήλωση. Είπα να έρθω για πρώτη ίσως φορά με κάποιες σημειώσεις, μετά όμως το φοβερό δρόμενο που είχαμε στην έναρξη, τα τιμητικά λόγια του κυρίου Δημάρχου και τα πολύ συγκινητικά λόγια των παιδιών του Τυρθέου και στα παρασκήνια. Νομίζω ούτε τις σημειώσεις μπορώ να διαβάσω, ούτε ξέρω σαν τι να πω. Δύο λόγια, σαν αντιδήμαρχος, σαν πρόεδρος νεολαίας τυφλών, σαν εκπρόσωπος της χώρας σε αναπηρικές οργανώσεις στο εξωτερικό, σαν δικηγόρος, δεν ξέρω, σαν νέος που γεννήθηκε χωρίς όραση, σαν όλα αυτά μαζί σίγουρα όχι. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα πάρω δύναμη από τα παιδιά που είδατε εδώ και μας έδειξαν τι κάνει η ατσάλινη θέληση, η ατέρμονη τόλμη και η βαθιά ψυχή. Όσα χειροκροτήματα και να δώσουμε στα παιδιά του Τυρθέου είναι λίγα. Από τους συνεργάτες μου είδατε ότι η φωνή σήμερα και συντονίζει ο Δημήτρης ο Αμπατζής, εκτός από εργαζόμενος εδώ στην κοινωνική υπηρεσία, είναι και παλιός παρολυμπιονίκης με την ομάδα τυφλών στο ποδόσφαιρο. Όταν κάποιοι υποστέλνουν κουρασμένοι σημαίες, εμείς σηκώνουμε ψηλά στα δύσκολα την ελληνική σημαία. Εδώ στο Ήλιο έχουμε μάθει να απαντάμε σε κάθε θεωρητική αυτομόλυση για κοινωνικά εφέ λόγω πολιτικής κόπωσης, με ακούραστους στρατηγούς από παροτοκαπνισμένους, όχι από προσωμιώσεις, αλλά από αληθινές κοινωνικές μάχες, σαν τον Νίκο τον Ζενέτο, τον δήμαρχό μας. Η σημερινή εκδήλωση, την 3η του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, δεν είναι τυχαία. Μια μέρα σήμερα που δεν είναι μέρα γιορτής ή μνήμης, είναι μια μέρα αγώνα, διεκδίκησης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Είναι μια μέρα ευκαιρία για να διαμηνήσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία είμαστε ισότιμοι πολίτες, υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι αντικείμενα ίκτου. Η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία για πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την δραστηριοποίηση και εμάς και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών μας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι, βλέπετε, νομικά, πολιτικά και ηθικά αποδεκτό ότι η αναπηρία είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας προσωπικής ταυτότητας. Είναι η δική μας ανθρώπινη φύση, δεν την επιλέξαμε, είναι βαριά κληρονομιά ή απόκτημα με το οποίο θέλουμε να ζούμε την κάθε μέρα με χαμόγελο και με το κεφάλι ψηλά. Το άτομο με αναπηρία ανεξαρτήτως από το βαθμό και το είδος της αναπηρίας του,
Καθένας από εμάς θέλουμε και αγωνιζόμαστε να είμαστε υποκείμενα της δική μας τύχης. Γι' αυτό και πρέπει να αναχαιτίζεται κάθε προσπάθεια μεταμφιεσμένης φιλανθρωπίας που κρύβει μέσα της το συντηρητισμό ή το λαϊκισμό και ουσιαστικά θίγει το ρόλο του κράτους ως εγγυητή των δικαιωμάτων των πολιτών του. Είναι πυρήνας της ιδεολογίας και του πολιτικού στίγματος του αναπηρικού κινήματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η αναπηρία δεν έχει χρώμα και κόμμα. Διαχέεται σε κάθε δράση, σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε παρέμβαση των ατόμων με αναπηρία, στην κυβέρνηση και τα αντιπολιτευτικά κόμματα, στις αρχές, σε όλο το κοινωνικό σύνολο, με στόχο κάθε πολιτική και έργο να μας έχει στο νου του από τη σύλληψή του. Γιατί οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι γονείς μας, οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, αγωνιζόμαστε καθημερινά και απλά σήμερα, κάθε 3η Δεκέμβρη, το υπενθυμίζουμε για συγκεκριμένες και σύγχρονες πολιτικές για να είναι ανεπόδιστη η άσκηση των δικών μας δικαιωμάτων. Έχουμε όχι σύνθημα για εκδηλώσεις κοινωνικές φιέστες, έχουμε γκράφιτι σε κάθε καρδιά και ψυχή ατόμου με αναπηρία το τίποτα για εμάς χωρίς εμάς, τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία. Είναι ανάμεσά μας πολλοί γονείς και συγγενείς ατόμων με αναπηρία και πολλοί συνάδελφοι, πολλοί φίλοι. Πάμε στο Μαρκοστάμος εδώ που με κλειστά μάτια αλλά ανοιχτές ψυχές μεγαλώσαμε μαζί και προσπαθούμε να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως αυτή την ανανέωση υπόσχεσης αγώνα να τη δώσω κι εγώ προσωπικά σε δύο ανθρώπους που είναι ανάμεσά σας, στη μάνα μου και στον πατέρα μου. Κάθε τέτοια φωνή θέλει τους δικούς της ήρωες και μεταξύ μας είναι και οι εργαζόμενοι από το Ίδρυμα Θεοτόκος που έχουν ήδη την ομόφωνη παράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ηλίου για ένα τραγικά εγκληματικό κλείσιμο που οδηγείται το Ίδρυμα, ένα Ίδρυμα στην περιοχή μας, αγκαλιά καθημερινή για εκατοντάδες παιδιά με νοητικές αναπηρίες. Έχει μοιραστεί και μια σχετική ανακοίνωση σε όλους. Είμαστε και θα είμαστε εδώ και αυτές δεν είναι υποσχέσεις αλλά υπό διοίκηση Ζενέτου είναι απλά διαπιστώσεις γιατί έχουν προσπαθήσει και τα έχουμε κάνει πράξη πριν έρθουμε εδώ να συζητήσουμε σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή που ουσιαστικά φεύγοντας από εδώ πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι εμείς τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες και οι οικογένειές μας, οι γονείς των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράθυνση, με βαριές αναπηρίες, όλοι εμείς που είμαστε πάνω από το 10% του ελληνικού πληθυσμού της χώρας, βιώνουμε σήμερα τη διάκριση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ζούμε σήμερα τη διακόπευσή μας από το φαινόμενο των αναπήρων μαϊμού, ένα πελατειακό ζήτημα το οποίο συντηρεί εδώ και 20 χρόνια και εμείς το καταγγέλνουμε το πολιτικό σύστημα της χώρας. Σήμερα, εξαιτίας τρομερής οικονομικής κρίσης, σήμερα που η φτώχεια και η ανεργία γιγαντώνονται καθημερινά, ζούμε δυστυχώς στο μονόδρομο του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό και τη φετινή 3η Δεκέμβρη διατρανώνουμε την απόφασή μας για έναν αγώνα γόνιμης κοινωνικής ανατροπής όλων των δυσμενών καταστάσεων από τη διαρκώς επιδρούμενη πολιτική της λιτότητας και το ήλιο, κοινωνικός φάρος, παίρνοντας δύναμη από τις πτυχές της καθημερινής ουσιαστικής του κοινωνικής πολιτικής, παίρνοντας θάρρος από όλους εσάς εδώ, παίρνοντας λάμψη από συλλόγους και δρόμενα σαν τον Τυρταίο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ο κοινωνικός αυτός φάρος σε αυτή τη γωνιά ανάβει και στέλνει σαφές και αδιαπραγματικές